εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με τον Δημήτρη Κουφοντίνα και την απεργία πείνας που βρίσκεται στην 47η ημέρα της, με εισαγγελική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας να ζητά αναγκαστική σύτηση του τρομοκράτη. Προηγήθηκε έγγραφο των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας αλλά και το από 22 Φεβρουαρίου 2021 έγγραφο του Χρήστου Γεωργιάδη, επιμελητή ΑΜΕΘ Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αναφορικά με τον άμεσο κίνδυνο ζωής, άλλο σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του κρατουμένου απεργού πείνας Δημητρίου Κουφοντίνα, όπως αναφέρει η εισαγγελική διάταξη, τη στιγμή που γίνονται επιθέσεις στο όνομα του. Με βάση αυτά περιγράφεται από την εισαγγελία ότι ο Δημήτριος Κουφοντίνας του Κωνσταντίνου, κρατούμενος του καταστήματος κράτησης Δομοκού, από 8 Ιανουαρίου 2021 κατήλθε σε απεργία πείνας, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και ήδη από τις απογευματινές ώρες της 22 Φεβρουαρίου 2021 δηλώνει και απεργός δίψας, αρνούμενος τη χορήγηση υγρών και λοιπής φαρμακευτικής αγωγής, ως αν ο κρατούμενος αρνείται να συνενέσει σε ιατρικές πράξεις που κρίνονται αναγκαίες για την υγεία του, ενώ σύμφωνα με το ΟΣΑΝΟ έγγραφο έγινε από τον ασθενή προσπάθεια αυτοτραυματισμού δια της βίαιης εξαγωγής του τοποθετημένου στο αριστερό άνω άκρο φλεβοκαθετήρα, που απετράπει με την ακαριαία παρένεση των ιατρών της ΜΕΘ. Δημήτρης Κουφοντίνας, άμεση διαταγή για να κρατηθεί, αφού λάβαμε υπό 1 τη διάταξη του άρθρου 29 παρ 3 νη 2776-1991 τα άνω κρατούμενος δεν βρίσκεται σε κατάσταση να συνενέσει ή άρνηται τη συνένεσή του σε ιατρική πράξη κατά την προηγούμενη παράγραφο, η οποία πράξη κρίνεται αναγκαία για την υγεία του, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός διατάσσει τη λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση μέτρων, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 31 νη 2776-1991 τα σοφρονιστικός κώδικας. Απεργία πείνα. Ο κρατούμενος που δηλώνει ότι κατέρχεται σε απεργία πείνας έχει το δικαίωμα να καλέσει ιατρό του καταστήματος ή και ιατρό της επιλογής του για να διαπιστωθεί η κατάσταση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής του υγείας. Μετά τη δήλωση αυτή, ο διευθυντής σε συνεργασία με τον ιατρό του καταστήματος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση και την προστασία του σε ειδικό χώρο του καταστήματος. Πέραν των περιπτώσεων του άρθρου 74 του παρόντος, αν κατά τη διάρκεια της απεργίας ο ιατρός του καταστήματος κρίνει ότι ο απεργός χρειάζεται ειδικότερη ιατρική παρακολούθηση, ζητεί με αιτιολογημένη γνωμάτευσή του τη μεταγωγή του απεργού σε θεραπευτικό κατάστημα. Αν ο απεργός περιέλθει σε κατάσταση άμεσου κινδύνου ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 3 του παρόντος. Για τη φύση και την έκταση των μέτρων συνεκτιμώνται η προσωπικότητα του κρατουμένου, οι επιδιώξεις του και η σταθερότητα της απόφασης του και των άρθρων 12 και 15 νη 3418 δισχυλιοστά 5 κώδικας ιατρικής δεοντολογίας. Διότι διάταξη του άρθρου 7 παρ 2 περ 18, 17 της υπάριθμη 58.819 εβδομάδ 4,2003 Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Δικαιοσύνης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης, ΦΕΚ Β 463 δισχυλιοστά 3, σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας επόπτης ή ο αναπληρωτής του 18, διατάσσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, κατόπιν υποδείξεως αρμόδιου ιατρού, στην περίπτωση κρατουμένου απεργού πείνας ο οποίος περιέρχεται σε κατάσταση άμεσου κινδύνου ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του, συνεκτιμώντας την προσωπικότητα του κρατουμένου, τις επιδιώξεις του και τη σταθερότητα της απόφασης του. 17. Διατάσσει τη λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση μέτρων, αν ο κρατούμενος δεν βρίσκεται σε κατάσταση να συνενέσει ή άρνηται τη συνένεσή του σε ιατρική πράξη η οποία κρίνεται από τον αρμόδιο ιατρό απαραίτητη για την υγεία του. 3. Το υπάριθμη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 6723-2 έως 2021 έγγραφο των Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας Ανδρέα Κολοκυθά, Άναπλη, Διοικητή Γεωργίου Καραβάνα και Ιατρών Χρήστου Γεωργιάδη, Μαρίας Ψωμά, Αθανασίας Τσιρογιάννη, Μιχαήλ Γενετζάκη, Γεωργίου Νασιάκου, Ευαγγέλου Καλούση και Χαραλαμπίας Πανάγου, Ιατρικού Προσωπικού ΜΕΟ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και το από 22 Φεβρουαρίου 2021 έγγραφο του Χρήστου Γεωργιάδη, επιμελητή ΑΜΕΘ Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αναφορικά με τον άμεσο κίνδυνο ζωής, άλλο σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του κρατουμένου απεργού πείνας Δημητρίου Κουφοντίνα. Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτει ότι ο Δημήτριος Κουφοντίνας του Κωνσταντίνου, κρατούμενος του καταστήματος κράτησης Δομοκού, από 8 Ιανουαρίου 2021 κατήλθε σε απεργία πείνας, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και ήδη από τις απογευματινές ώρες της 22 Φεβρουαρίου 2021 δηλώνει και απεργία.
ενεργός δίψας, αρνούμενος στη χορήγηση υγρών και λιπής φαρμακευτικής αγωγής, πως αν ο κρατούμενος αρνείται να συνενέσει σε ιατρικές πράξεις που κρίνονται αναγκαίες για την υγεία του, ενώ σύμφωνα με το Οσάνο έγγραφο έγινε από τον ασθενή προσπάθεια αυτοτραυματισμού δια της βίαιης εξαγωγής του τοποθετημένου στο αριστερό άνω άκρο φλεβοκαθετήρα, που απετράπει με την ακαριαία παρένεση των ιατρών της ΜΕΘ. Ως εκ τούτου, προς επίτευξη του σκοπού εξασφάλισης της ζωής και υγείας του κρατουμένου απεργού πείνας Δημητρίου Κουφοντινά, ο οποίος σύμφωνα με τα συνημμένα ιατρικά έγγραφα περιήλθε σε κατάσταση άμεσου κινδύνου ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του, κατόπιν υποδείξεως των αρμοδίων ιατρών, επαναλαμβάνουμε ότι εμένουμε στην υπάρυθμη 6927-1-2021 εισαγγελική διάταξή μας κατά 29/3-2776-1991 σε συνδυασμό με τις υπάρυθμοι 33-16-1-2021, 42-20-1-2021 και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6-7-2-2021 εισαγγελικές διατάξεις μας κατά 29/3-2776-1-91 και τις υπάρυθμοι 77-21-1-2021 και 97-6-2-2021 παραγγελίες μας και κρίνουμε αναγκαίο να διατάξουμε τη λήφη των κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων, συνεκτιμώντας την προσωπικότητα του κρατουμένου, τις επιδιώξεις του και τη σταθερότητα της απόφασης του προς αποτροπή άμεσου κινδύνου ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του, με συνθήκες που εξασφαλίζουν τον απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του κρατουμένου και με τη λήψη ειδικών μέτρων φρούρησης και ασφαλείας. Για τους λόγιους αυτούς, σε συνέχεια των υπάρυθμοι 6927-1-2021, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6-7-2-2021, 42-20-1-2021 και 33-16-1-2021 εισαγγελικών διατάξεων μας κατά 29/3-2776-1-91 και των υπάρυθμοι 77-21-1-2021 και 97-6-2-2021 παραγγελιών μας. Διατάσσουμε τη λήψη των κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων για τη ζωή και υγεία του Οσάνο κρατουμένου Δημητρίου Κουφοντίνα του Κωνσταντίνου, απεργού πείνας νοσηλευόμενου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, κρατουμένου του καταστήματος κράτησης Δόμοκο και κάθε αναγκαία ιατρική πράξη και θεραπεία κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, εφόσον κρίνονται επιβεβλημένα από τους θεράποντες ιατρούς για την υγεία και ζωή του κρατουμένου, έτσι ώστε να αποφευχθεί άμεσος κίνδυνος ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του.